Τελείωνε σήμερα το Ευαγγέλιο αγαπητοί μου αδελφοί με την εξής προτροπή του Χριστού προς τους μαθητές του, τους πρώτους που κάλεσε κοντά του, από τους νυν ανθρώπους εσύ ε, Από τώρα και στο εξής αντί για ψάρια θα ψαρεύεις ανθρώπους, θα κάνεις το έργο της πνευματικής αλίες. Είναι το έργο το οποίο ανέλαβαν οι Άγιοι Απόστολοι να τελούν την άγαρα των πνευματικών ηχθείων. Να προσπαθούν δηλαδή να καλούν τους ανθρώπους κοντά στον Χριστό. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά με αγάπη προς εκείνον το έπραξαν από τότε μέχρι σήμερα οι Απόστολοι του Χριστού και οι διάδοκοι των Αποστόλων, όπως ξέρετε καλά, είναι οι Πρεσβύτεροι, οι Επίσκοποι οι Πρεσβύτεροι και οι διάκολοι, η μοναχή και όλη η πιστή, αλλά περισσότερο ο κλήρος είναι διάδοκοι των Αποστόλων στο χάρισμα της διδασκαλίας και της λατρευτική ζωής της Εκκλησίας. Αλλά η διδασκαλία δεν ε, αφήνεται μόνο στους ώμους των κληρικών, αλλά την επιφορτίζονται με την ευλογία του Επισκόπου και λαϊκοί αδελφοί μέσα στις εκκλησιαστικές κοινότητε. Άλλοτε με συνάξει μελέτη Αγία Γραφή, άλλοτε στα κατηχητικά για τι μικρότερε ηλικίε, με το κήρυγμα στη θεία λειτουργία, αλλά και με κάθε πνευματική ευκαιρία που κάθε εκκλησιαστική κοινότητα, κάθε πνευματικό κύτταρο τέτοιο έχει μέσα στο διάβα του χρόνου. Ας μην το ξεχνούμε αγαπητοί μου αδελφοί ότι αυτό το έχουμε επομιστεί με το βάπτισμά μας να ασχολούμεθα όσοι μπορούμε με το κήρυγμα της Εκκλησίας. Και αν δεν μπορούμε να κηρύττουμε, ασκάνουμε κάνουμε προσευχή για αυτούς που κηρύττουν. Ούτε ώστε ως εκκλησιαστικός οργανισμός να αναπτυσσόμεθα πνευματικά και να μπορούμε πνευματικά να πορευόμαστε. Είναι, είναι πολύ σημαντικό το έργο του κηρύγματος να μεταφέρει την εμπειρία της Εκκλησίας και όχι δικά μας ε, δικά μας πιστεύω και δικέ μας, μας σκέψεις δεν έρχονται οι χριστιανοί για να ακούσουν αυτά τα οποία εμείς θέλουμε και νομίζουμε αλλά έρχονται για να ακούσουν αυτά που ο Χριστός, η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση μας λέγουν και μας κηρύττουν και μας φέρνουν αντιμέτωπους με αυτά τα πνευματικά μεγέθη ας προσπαθούμε να μεταφέρουμε τον λόγο της Εκκλησίας ατόφιο έτσι όπως τον παραλάβαμε, όπως μας τον παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες, ούτω ώστε να προοδεύουμε πνευματικά και αυτή η πρόοδος να φαίνεται στην καθημερινή ζωή και πορεία μας. Αν προοδεύουμε πνευματικά θα μπορούμε να συνεχίζουμε να βαδίζουμε πίσω από τον Χριστό στον Αποστολικό δρόμο, στον δρόμο που χάραξαν οι Άγιοι Απόστολοι και μαθητές του. Ας ενδιαφερόμαστε για αυτή την πνευματική ε, ψαριά και ας προσπαθούμε με την χάρη του Θεού να ψαρεύουμε πνευματικά στην θάλασσα της δικής μας καρδιάς και κάποιον πνευματικό δισαυρό θα βρούμε με τη χάρη του Θεού και αυτός θα αναδειχθεί και θα ε, μπει στο τραπέζι το πνευματικό και θα τον γευθούμε και θα αναπαυθούμε όταν καρπίσουν οι καρποί της δικής μας ε, ψαριάς, ο καρπός του δικού μας κόπου. Να είστε καλά αγαπητοί μου αδελφοί με τη χάρη του Θεού, να συμπορεύεστε με τους κληρικούς όταν αυτοί κάνουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους και στην ε, ενοριακή και ποιμαντική τους δραστηριότητα. Να τους βοηθείτε και αν δεν μπορείτε να βοηθείτε με άλλον τρόπο μπορείτε να βοηθείτε με την προσευχή σας μην την αψηφούμε και μην την υποτιμούμε. Είναι μεγάλο το έργο της προσευχής. Ίσως είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί η Εκκλησία να προσφέρει προς τον σύγχρονο κόσμο. Να μάθουμε να προσευχόμαστε. Όχι διαλογισμούς και αιδίες, αλλά προσευχή. Προσευχή πνευματική, προσευχή πραγματική, ούτω ώστε αυτό να βοηθεί όλη την εμπειρία μας και τη δραστηριότητα που έχουμε ως άνθρωποι του Θεού μέσα στο εκκλησιαστικό γεγονός. Και επειδή το κήρυγμα είναι πολύ σημαντικό, να μην το αψηφούμε και να μην το ξεχνάμε. Η χάρη του Θεού να ευλογεί και να αγιάζει τους κόπους μας. Αμήν. Εύχομαι.